Όταν πληροφορηθήκαμε στο Επιμελητήριο Κορυφαίας και όπως γνωρίζετε, έγκυρα το Επιμελητήριο Κορυφαίας έχει σωστή πληροφόρηση, σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε αποδείξει αυτό. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα προκηρύξει διαγωνισμό για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα αναλάβει την φύλαξη, τον καθαρισμό, την τροφοδοσία του στρατοπέδου, τη σύντηση κτλ. Και θα πρέπει να είναι μια επιχείρηση η οποία θα επιβάλλεται να έχει ετήσιο τζίρο 3 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που αποκλείει πολλές, όλες σχεδόν, τις κορινθιακές επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό για τις κορινθιακές επιχειρήσεις και μας ενόχλησε πάρα πολύ στο Επιμελητήριο. Γι' αυτό και στείλαμε στα αρμόδια Υπουργεία και στο γραφείο του Πρωθυπουργού το αίτημα να απαλληφθεί από την προκήρυξη ο περιοριστικός όρος των 3 εκατομμυρίων ευρώ τζίρου από τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε και οι κορινθιακές επιχειρήσεις και αυτές που σήμερα είναι προμηθευτές του στρατοπέδου, του κέντρου κράτησης, αλλά και άλλες που θα θέλουν να έχουν ίσους όρους και να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να πάρουν κομμάτια από την τροφοδοσία του στρατοπέδου. Αυτό παρά το ότι εμείς στο Επιμελητήριο είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη χρήση του στρατοπέδου ως κέντρο κράτησης και το επαναλαμβάνουμε αυτό, είμαστε και θα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην διατήρηση του στρατοπέδου σαν κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Ωστόσο το βλέπουμε ότι θα γίνει καθεστώς. Ναι, μία εταιρεία να τα κάνει όλα αυτά. Εμείς ζητήσαμε να απαλληφθεί ο όρος και από τη στιγμή που ο όρος θα απαλληφθεί, τότε μπορούν οποιασδήποτε επιχειρήσεις, είτε για το σύνολο του έργου, είτε για μέρος του έργου, να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Τα προβλήματα ωφέλη ποια θα είναι η κορυφαία. Αυτό θυμίζουμε στους αρμόδιους υπουργούς, ότι για όσο διάστημα παραμένει η χρήση του στρατοπέδου όπως είναι τώρα, θα πρέπει να υπάρξει μια προτίμηση στις κορινθιακές επιχειρήσεις ή σε κάθε περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση, να μην γίνεται σε βάρος τους διάκριση. Και αυτό ζητήσαμε και θεωρώ ότι το καταφέρουμε. Στη σύμβαση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, όπως προκυρήσετε, όπως προκυρήθηκε, μία εταιρεία πρέπει να τα αναλάβει όλα αυτά, γιατί τότε μιλάμε για φωτογραφικά. Λίγες στην Ελλάδα θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές. Και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Και καθαρισμό και φύλαξη. Αν θέλετε, βήμα στο οποίο εμείς προτείνουμε και μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι να γίνουν κοινοπραξίες από κορινθιακές επιχειρήσεις και η μία να υποβάλει προσφορά για το ένα θέμα, η άλλη για το άλλο και να μπορέσουν όλες μαζί να υποβάλουν μια ανταγωνιστική προσφορά και να πάρουν το έργο. Και κάτι τελευταίο, διεθνής διαγωνισμός είναι ή. Δεν το ξέρω ακριβώς λόγω του ύψους του. Μήπως παστάτε και απ' έξω εταιρείες. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το διευκρινίσουμε και ειδικά στα εγγένεια που θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και τους πολιτικούς εκεί, θα το διευκρινίσουμε. Θα είναι βεβαίως, έχουν προσκληθεί όλα τα κόμματα τα οποία μετέχουν στη Βουλή, έχουν προσκληθεί η κυβέρνηση και θα έχουμε εκπροσώπηση και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και εμείς και εσείς. Ωστόσο δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ή εκδηλώσεις πολιτικές. Στα εγγένεια θα υπάρχουν χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των κομμάτων και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης όπως συνηθίζεται. Τις υπόλοιπες μέρες δεν θα υπάρχουν πολιτικές εκδηλώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εκ των πραγμάτων αυτό το γεγονός, δηλαδή της έκθεσης, ένα σημαντικό οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός. Αλλά φέτος ο πολιτικός χαρακτήρας του θα είναι πολύ περιορισμένος.